Με τοπική σύγκρουση Κασελάκη με την κυβέρνηση Τσίπρα χαρακτήρισε το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ ως την πιο μνημονιακή απόφαση. Σκληρή απάντηση Τραγασάκη. Διάβασε και μην υπονομεύει στον άθλο της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για επιχείρημα της ομάδας των λαϊκιστών Πολάκη και Παπά έκανε λόγο ο Γιώργος Σταθάκης. Συνάντηση Τσίπρα σε Κελαρίδη. Τι λένε συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο Αλσίφα στη Γάζα. Εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων ισχυρίζονται πως χρησιμοποιείται ως ορμητήριο από την Χαμάς. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και η Ουάσιγκτον. Ανακρίνονται γιατροί και ασθενείς. Περίπου 2.500 άτομα βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Παράθυρο μικρών βελτιώσεων από την κυβέρνηση στο φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έντονες αντιδράσεις από δικηγόρους και οδηγούς ταξί που ξεκινούν κινητοποιήσεις. Η φιλοσοφία των μέτρων δεν αλλάζει, απαντά το οικονομικό επιτελείο. Απεργία διαρκείας από τους συμβολαιογράφους. Μπλοκάρονται περισσότερες από 150.000 πράξεις μεταβίβασης ακινήτων. Διαφωνούν με τον ηλεκτρονικό φάκελο. Το συμβόλαιο είναι ένα κείμενο με πάρα πολλούς όρους. Δεν μπορεί να μετατραπεί με τη συμπλήρωση μιας πλατφόρμας, τονίζουν οι συμβολαιογράφοι. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέο μέτωπο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος χαρακτήρισε το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ ως την πιο μνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα. Σκληρή ήταν η απάντηση κορυφαίων στελεχών, όπως του Γιάννη Δραγασάκη, που κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει τον απολογισμό του κόμματος και να μην το υπονομεύει. Για επιχείρημα της ομάδας των λαϊκιστών Πολάκη και Παπά έκανε λόγο ο Γιώργος Σταθάκης. Μέσα σε αυτό το ταμένο κλίμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Τόσκας. Μαξιλαροπόλεμος ξέσπασε στην Κουμουνδούρου μετά την επιλογή του Στέφανου Κασελάκη να χαρακτηρίσει το μαξιλάρι των 37 δις ευρώ που συγκέντρωσε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ως τη μνημονιακότερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση κορυφαίων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσκαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε ανάλογο ύφος ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, που όπως σημείωσε δεν ήταν απόφαση κάποιου υπουργού, αλλά συλλογική κυβερνητική επιλογή που δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά αναγκαίο μέτρο για να διευκολυνθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές. Πρόεδρε, σου προτείνω να διαβάσεις τις συγκεκριμένες σελίδες 72-74. Και γενικότερα, εφόσον θέλεις να αναφέρεσαι στο κυβερνητικό έργο, είναι απαραίτητο να διαβάσεις τον απολογισμό του κόμματος του οποίου ηγείσαι, ώστε να μην εκτίθεσαι και να μην δίνεις λαβή στη Νέα Δημοκρατία με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντισύριζα μετόπου. Σε κάθε περίπτωση, να μην υπονομεύει στο συλλογικό άθλο του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 υπό την καθοδήγηση και την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ακριβώς τα λέει ο Γιάννης Δραγασάκης, περήφανη μέχρι τέλους για τη μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού και της κυβέρνησής μας για έξοδο από τα μνημόνια και την ανόρθωση της κοινωνίας μας. Εγώ από αυτά που θα κρατήσω είναι και τα 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, χρήμα του ελληνικού λαού που μας βοήθησαν ουσιαστικά να βγούμε από τα μνημόνια και από τη χρεοκοπία που άλλοι μας είχαν βάλει. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ευκολία με την οποία ο Στέφανος Κασελάκης αυτοαναιρείται, καθώς δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από την ομιλία του στον Economist, που είχε αποθεώσει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο για την επιτυχία του μαξιλαριού. Και να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία το 2019. Αυτή η αντισύριζα ρητορική έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, λίγο-λίγο μάλλον, από τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή, προκειμένου να χτυπήσει τον Τσακαλώτο, λέει, τα 37 δις, τα οποία χτυπάνε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Οι κινήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι περνάει στη γραμμή του Παύλου Πολάκη, καθώς ο Χανιώτης βουλευτής είχε επιτεθεί στον Ευκλήδη Τσακαλώτο για το επίμαχο ζήτημα. Όταν κάποιοι το λέγανε από χρόνια, αλλά και στις προεκλογικές ομιλίες, πως το μαξιλάρι θα μπορούσε και έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο, τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια και δεν θα βοηθήσει ο Ινδουισμός. Αν και ο Στέφανος Κασελάκης δηλώνει πως θέλει να κλείσει τα εσωκομματικά θέματα, οι επιλογές του ανοίγουν κάθε μέρα και από ένα ακόμα.
Σενάρια έχει πυροδοτήσει η χθεσινοβραδινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη σε ταβέρνα της Νέας Μύρνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Γκιώκας θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός Ιωάννα προσπαθεί να τα ξεκόψει μια και καλή αυτά τα σενάρια για τα, στα οποία αναφέρθηκες, με στελέχη τα οποία βρίσκονται και πρόσωπα στο κοντινό του περιβάλλον να τονίζουν χαρακτηριστικά πως ο πρώην Πρωθυπουργός συναντά κατά καιρούς φίλους και πρώην συνεργάτες. Τι πιο φυσιολογικό. Ας μην τα συνδέουμε όλα με την πολιτική επικαιρότητα, σημειώνει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για αυτό το δείπνο χθες στη Νέα Σμύρνη με τον κύριο Γαβριήλη Σακελαρίδη, το οποίο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πυροδότησε πάρα πολλά σενάρια. Τώρα, Αντώνη, μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στις 3.30 συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τον πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό του κόμματος. Απούσα όμως θα είναι η Έφη Αχτσιόγλου. Ναι, και χθες το είπαμε αυτό από το Άξιον 24, ότι δεν είναι πολιτικός ο λόγος της απουσίας της κυρίας Αχτσιόγλου. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, την οποία δεν μπορούσε να αναβάλει καθώς η συνεδρίαση τοποθετήθηκε για τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα την τελευταία στιγμή. Έτσι θα απουσιάσει. Επομένως, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης με τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα και ο ίδιος 8 θα μπορέσει χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς να έχει κάποιον από κάποιο στέλεχος το οποίο αντιτίθεται στην πολιτική του να χαράξει την βραχυπρόθεσμη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, Ιώνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Σφοδρές αντιδράσεις από επαγγελματικούς φορείς έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αλλάζει τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην μεταρρύθμιση κάνοντας αλλαγές όπου χρειαστεί, όπως είπε μέσω του Άξιον 24 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ανοιχτό παράθυρο για αλλαγές στο νομοσχέδιο που αφορά στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών αφήνει η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι αποφασισμένη παρά τις αντιδράσεις να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24, κάλεσε τους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη δημόσια διαβούλευση, καθώς, όπως είπε, το νομοσχέδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένο γιατί είναι όντως μια μεταρρύθμιση και είναι κυβερνητική μεταρρύθμιση. Δηλαδή είναι σε κορυφαίο επίπεδο αποφασισμένη αυτή η μεταρρύθμιση. Και κανένας δεν νομίζω ότι πρέπει να μηδενίζει ένα νομοσχέδιο το οποίο στόχο έχει να μαζέψει πάνω από 500.000 ευρώ που θα πάει στην παιδεία, στην υγεία και στη μείωση φορολογίας. Οι δικηγόροι προχωρούν σε κινητοποιήσεις απέχοντας από τα δικαστήρια από την προσεχή 5η έως και την 4η 22 Νοεμβρίου και από όλες τις δίκες που αφορούν στο δημόσιο μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η γραυγή αγωνία των ανθρώπων που δεν μπορούν να επιβιώσουν με τις συνθήκες αυτές που ασκεί το επάγγελμα. Αυτό που για να ξεκινήσουν να δικηγορούν κάθε μήνα πρέπει να έχουν 600 ευρώ να πληρώνουν φόρους και φορές και οι οποίοι πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση είναι άδικο και αβάσιμο. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώτοι δικηγόροι θα σταθούν απέναντι σε αυτήν την επιλογή. Χειρόφρενο θα τραβήξουν και οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής που προχωρούν σε στάση εργασίας την προσεχή 5η, ενώ θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που οργανώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για την 4η 22 Νοεμβρίου. Είναι ένα ισοπεδωτικό νομοσχέδιο που θέλει να διαλύσει κάθε μικρομεσαίο, όχι μόνο το ταξί του. Θέλουμε να τους παραδώσουμε τη ζωή μας, τη δουλειά μας, να τα εντάξουν σε πολυεθνικές. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου σε διαβούλευση, ήδη φάνηκαν και οι πρώτες διορθώσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50% μόνο για φέτος για όσους φορολογηθούν βάσει του τεκμηρίου. Τα έσοδα από μισθούς, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα μειώνουν το ύψος του τεκμηρίου, ενώ αναμένεται να διευρυνθούν και άλλο τα κριτήρια με βάση τα οποία ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να μειώσει το τεκμήριο. Στον πάγο μπαίνουν περισσότερες από 150.000 πράξεις μεταβίβασης ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συμβολιογράφοι αποφάσισαν στη χθεσινή τους Γενική Συνέλευση να προχωρήσουν σε επαόριστον αποχή από τα καθήκοντά τους από την ερχόμενη Δευτέρα, ζητώντας την απόσυρση του ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Θεοδώρα Ζαγανάκου και θα μας πει περισσότερα. Θεοδώρα. Ιωάννα, οι συμβολιογράφοι αντιδρούν στη δημιουργία ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων και ζητούν την απόσυρσή του, καθώς αναγνωρίζουν μόνο το ένχαρτο συμβόλαιο για τη διαζώσιση υπογραφή. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση των συμβολιογράφων, η αποχή θα διαρκέσει έως τις 26 Ιανουαρίου 2024, που έχει προσδιοριστεί και η σύγκληση της τακτικής συνέλευσης των συμβολιογράφων. Εάν δεν έχει απαρτία, θα μεταφερθεί
για τις 2 Φεβρουαρίου του 2024. Να σου πω ότι από την πλευρά του ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενοχλημένος από τη στάση των συμβολιογράφων, ανέφερε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δαπανώνται 200 εκατομμύρια ευρώ για την ψηφιοποίηση των παλαιών συμβολέων σε όλα τα υποθηκοφυλακία της χώρας. Να σου πω τέλος ότι μπλοκάρονται πάνω από 150.000 πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, καθώς σύμφωνα με τους συμβολιογράφους, το συμβόλαιο είναι ένα κείμενο με πάρα πολλούς όρους και δεν μπορεί να μετατραπεί με μία απλή πλατφόρμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν συμβολιογράφοι στο Action 24. Είμαστε αντίθετοι στο κομμάτι εκείνο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία του συμβολαίου αντί να γίνεται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, ναι, να γίνεται σε μία πλατφόρμα του κτηματολογίου με πρότυπο συμβόλαιο, δηλαδή ένα συνοπτικό κειμενάκι, ναι, το οποίο θα συμπληρώνεται σε παιδεία. Αυτό μας βρίσκει ριζικά αντίθετους, διότι το συμβολιογραφικό έγγραφο είναι μία σύμβαση σοβαρή που περιλαμβάνει πολλές συμφωνίες επιμέρους των συμβαλωμένων. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, και ζητούμε πιστοποιητικά που ταλαιπωρούν τον κόσμο, που είναι πολυήμερα ή πολύμηνα το να βγουν, να φύγουν γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τη συναλλαγή. Εκεί που αντιδρούμε και θεωρώ ότι αντιδρούμε είναι ότι η αιτία δεν είναι αυτή, δεν είναι το να απλοποιήσω τη συναλλαγή. Υπάρχει ένα μεγάλο ασθενής στη συναλλαγή των ακινήτων που λέγεται κτηματολόγιο. Εξιχνιάστηκε κύκλωμα για πάνω από 71.000 παράνομες συνταγογραφήσεις και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 227 εταιριών. Η Ήρα Ορχάνη θα μας ενημερώσει. Ήρα, ζαλίζει το ποσό από τα παράνομα κέρδη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Μιλάμε, Ιωάννα, για πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν αποσπάσει οι νόμιμοι εκπρόσωποι από 227 εταιρείες, οι οποίοι τι έκαναν. Κατά το διάστημα 2017-2019, ενέτασαν τα προϊόντα τους σε υποκατηγορία ιατρικού υλικού, η οποία αποζημιώνεται από τον οργανισμό, χωρίς όμως να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Και έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτήν που πράγματι διέθεταν. Μάλλον τους άρμοζε. Ναι. Στη συνέχεια, οι εταιρείες προμηθεύονταν τα επιθέματα αυτά και τα διέθεταν στους ασθενείς, χωρίς όμως να καλύπτουν τις ιατρικές και θεραπευτικές τους ανάγκες, και στην συνέχεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει φανεί πως ήταν και δυνητικά επιβλαβής για την υγεία των ασθενών. Μιλάμε, Ιωάννα, για 101 υλικά τα οποία έχουν ενταχθεί σε διαφορετική κατηγορία από αυτήν που πράγματι ανήκουν, και 40 μάλιστα έχουν αφαιρεθεί καθώς δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε καμία υποκατηγορία, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Μέσα σε κλίμα έντασης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Κανάκη και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Η πρόταση του Περισσού έχει πυροδοτήσει νέα εστία έντασης ανάμεσα στο τρίγωνο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ από νωρίς το πρωί. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές συγκρούσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, αλλά όχι τόσο πολύ μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης όπως γίνεται συνήθως, αλλά μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να σας πω ότι η πρόταση του ΚΚΕ βεβαίως θα περάσει. Έχει την απαραίτητη πλειοψηφία δεδομένη τη θετική στάση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που έκανε την έκπληξη, Ιωάννα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αργάθος το βράδυ αποφάσισε τελικώς να πει το ναι, παρά την σφοδρότατη κριτική, την οξύτατη κριτική που έχει ασκήσει το ΚΚΕ. Να θυμίσω ότι, ότι χαρακτήρισε τον Περισσό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει το ναι, με το σκεπτικό ότι δεν θέλει να μπλοκάρει καμία έρευνα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι το μόνο κόμμα το οποίο δεν θα στηρίξει την πρόταση του Περισσού είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει καταθέσει δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, και όλα αυτά. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από ώρα σε ώρα περιμένουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει και δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία μάλιστα θα βάζει στο κάδρο και την διακυβέρνηση και την υπουργία, την υπουργική θητεία του κ. Σπύρζη επί διακυβέρνησης Τσίπρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερινά, και πάμε να δούμε τι έγινε πριν από λίγο στη Βουλή. Πρόκειται για καταφανή μεθόδευση. Πρόκειται για μια καταφανή μεθόδευση με σκοπό τη συγκάλυψη που προσβάλλει όπως εισάγεται, όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, αλλά και τη συλλογική συνείδηση ενός λαού που πενθεί τους νεκρούς των Τεμπών. Προσπαθείτε
Έχει σανίδα σωτηρίας, μα και μιλάτε για το κουκουέ. Καλά, ποιοι μιλάτε. Ποιοι μιλάτε. Τι έχουμε φάει λωτούς. Εσείς κυβερνήσετε δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίσατε το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης κυβέρνησης. Και μας λέτε για σανίδα σωτηρίας. Εσείς δεν είστε σανίδα σωτηρίας. Είστε στην Περοκιάνιο σωτηρίας της Νέας Δημοκρατίας. Αν κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ αναζητάτε δεκανίκια, όπως ακούσαμε να λέτε για το ΚΚΕ, να ψάξετε να τα βρείτε σε εσάς. Ο αρχηγός σας, ο νέος σας αρχηγός, έκανε συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω μήπως ενδεχομένως αν πήγε να πάρει και γραμμή. Εμείς πάντως πατερούλιδες στο κόμμα μας δεν είμαστε. Περνάμε τώρα στις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Ένα τεράστιο ανθρωπιστικό δράμα βρίσκεται σε εξέλιξη στην καρδιά της πόλης της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ πολιορκεί το νοσοκομείο Αλ-Σίφα με δεκάδες στρατιώτες και τάγκς να βρίσκονται μέσα στο κτηριακό συγκρότημα. Άμαχοι και τραυματίες βρίσκονται σε πανικό, με τις σφαίρες να πέφτουν ασταμάτητα, ενώ γιατροί καταγγέλουν ότι ο στρατός χτυπά ακόμα και μέσα σε θαλάμους ασθενών. Χλιαρή είναι η στάση των ΗΠΑ για τις μάχες στα νοσοκομεία της Λωρίδας, οι οποίες καλούν τη Χαμάς να μην τα χρησιμοποιεί σαν πολεμικά στρατηγεία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πάνε τον κλειό του Αλ-Σίφα και επιχειρούν στην καρδιά των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Τάγκς πολιορκούν το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου, που οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι είναι το κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς. IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area. In the Shifa Hospital. Οι Ισραηλινοί λένε ότι στο εσωτερικό του νοσοκομείου βρήκαν όπλα των τρομοκρατών, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εκεί κρατώνται και όμοιροι. Στο νοσοκομείο βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες Παλαιστίνοι, άμαχοι και τραυματίες, με τα πυρά των Ισραηλινών να πέφτουν βροχή. Κόσμος σε πανικό. Γιατροί καταγγέλουν πως οι Ισραηλινοί χτυπούν ακόμη και θαλάμους ασθενών. Was targeted directly, and the fourth floor of the main building was targeted as well. With the fourth floor, one of the patients' rooms was targeted. And. يقوم الآن الطاقم الطب بمتابعة الأمر لوجود الغبارتي. الآن يقوم من هذه الغازات التي تنبعث من القذيفة التي أطلقت على مبنى التخصصات. Η Χαμάς χαρακτηρίζει ιτημένο το στρατό του Ισραήλ και λέει πως η εισβολή δεν αποτελεί επίτευγμα. محاولات نتنياهو وجيش المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية. Εν μέσω βομβαρδισμών και μαχών στο πολιορκημένο νοσοκομείο, ο στρατός του Ισραήλ λέει πως παρέδωσε θερμοκοιτίδες για τα πρόωρα μωρά, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματική χρησιμότητα, αφού δεν υπάρχει ρεύμα για να λειτουργήσουν. Χλιαρή είναι και η στάση των Αμερικανών απέναντι στις Ισραηλινές επιδρομές στα νοσοκομεία της Λωρίδας. We want hospitals to be protected. We don't want to see any civilians, and certainly not babies in incubators or other vulnerable populations caught in a crossfire. We want Hamas to stop using hospitals as a command post. Αγρίες μάχες διεξάγονται σε όλο το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ερυθρά Ημισέλινος μεταφέρει αμάχους από το νοσοκομείο σε πιο ασφαλείς εγκαταστάσεις στο Χαν Γιουνίς. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κύμα οργής και επεισόδια για τον θάνατο του 17χρονου μετά από αστυνομική καταδίωξη στη Βιωτία το περασμένο Σάββατο. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ σε Ασπρόπυργο, Μέγαρα, Θήβα και Θεσσαλονίκη. Ομάδα 30 ατόμων έβαλαν φωτιές σε λάστιχα κλείνοντας την παλαιά συμμαχική οδό Ωραίο Κάστρου, ενώ πέταξαν πέτρες στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Στη γέφυρα της Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Θήβα συγκεντρώθηκαν Ρωμά, όπου έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές. Αύριο αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 17χρονο, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Νύχτα έντασης με επεισόδια σε Θήβα και Θεσσαλονίκη από Ρωμά που συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου από τον πυροβολισμό του 41 ετών αστυνομικού μετά από καταδίωξη 20 χιλιόμετρων στο Λεοντάρι Βιωτίας.
Στο πυρί της Στίβας και στη γέφυρα της Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Στίβας, στο ύψος της Αλιάρτου, συγκεντρώθηκαν Ρωμά, έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές, διαμαρτυρώμενοι για τον θάνατο του 17χρονου. Ο δήμαρχος Αλιάρτου, Γιώργος Δασιώτης, που προσπάθησε να ηρεμήσει τις ομάδες των διαμαρτυρωμένων και να αποτρέψει την επέκταση των επεισοδίων, τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Υπήρξαν σπρωξήματα, υπήρξαν και ένα μπουκάλι που εκτοξεύτηκε και με χτύπησε στο μάτι, που το οποίο παραλίγο να το χάσω. Στη Θεσσαλονίκη επικράτησε ένταση μεταξύ Ρωμά και ΜΑΤ. Περίπου 30 άτομα βγήκαν από τον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά και έκλεισαν τον δρόμο της οδού Πόντου. Έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές διαμαρτυρώμενοι για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου. Δυνάμεις των ΜΑΤ απόθυσαν τα άτομα προς τον οικισμό με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Την ίδια ώρα, τον υπερασπιστικό του ισχυρισμό προετοιμάζει ο αστυνομικός που συνελήφθη και κρατείται μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου. Με τον συνήγορό του να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το θύμα δεν ήταν Ρωμά. Ο αείμνηστος 18χρονος νεαρός δεν είναι Ρωμά. Η μητέρα του από πολύ μικρή ηλικία έχει χάσει τον πατέρα του από φυσιολογικό θάνατο και η μητέρα του, γόνος παραδοσιακής οικογένειας από τα Δερβενοχώρια, είναι υπάλληλος του Δήμου Αλίαρτου. Η οικογένεια δεν έχει ουδεμία σχέση με περιβάλλον Ρωμά και τα δύο κοριτσάκια τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο επίσης δεν έχουν καμία σχέση με Ρωμά, ούτε με το περιβάλλον Ρωμά, και κατοικούν στις Ερυθρέες. Κάρε καρέ τα όσα διαδραματίστηκαν το μοιραίο βράδυ του Σαββάτου φέρεται να περιγράφει στην κατάθεσή του ο συνάδελφος του κατηγορουμένου αστυνομικού. Ο έπιασε το έμβολο και άνοιξε την πόρτα του αμαξιού και φώναξε δυνατά στον οδηγό: «Αστυνομία, βγες έξω». Εκείνος όμως δεν υπάκουσε και δεν έβγαινε από το αμάξι. Τότε είδα το να τραβάει τον οδηγό προς τα έξω και σε κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν δίπλα στην πόρτα, και τον τραβούσε. Από την πρώτη στιγμή, ο 41 ετών αστυνομικός ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε όταν ο 17χρονος προσπάθησε να του το αρπάξει. Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 17χρονου δείχνουν ότι το θύμα δέχθηκε πυροβολισμό από μικρή απόσταση. Το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί ο αντίχειρας, από ό,τι φαίνεται, σημαίνει ότι μετά βεβαιότητας το θύμα είχε κοντά στο όπλο ή ακόμα και εξ επαφής με το όπλο το χέρι. Κατά δεύτερο λόγο, η βολίδα δείχνει ουσιαστικά μία πορεία προς τα κάτω, δηλαδή τα αποτελέσματα του DNA στο όπλο, για να δούμε αν είναι μόνο του δράστη ή και του θύματος, γεγονός το οποίο θα σημαίνει ότι το θύμα όντως έπιασε το όπλο του δράστη. Ο 41 ετών αστυνομικός αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο το πρωί. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των 4 μελών της πείρας που άνοιγε σπίτια σε Αττική και Εύβοια, μελία που ξεπέρασε τις 57.000 ευρώ. Η Ήρα Ορχάνη από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν από τον Μάιο σε Αττική. Είναι αυτά που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Είναι αυτοί οι άνδρες. Και έψαχναν σπίτια στα οποία ζούσαν αποκλειστικά και μόνο ηλικιωμένοι, τους οποίους θεωρούσαν τα εύκολα θύματα. Στην συνέχεια, παραβίαζαν κάποια μπαλκονόπορτα, είτε αποσπούσαν την προσοχή των ενίκων και κατάφεραν να μπουν μέσα στα σπίτια τους, από όπου τους έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα. Μάλιστα, εάν γινόντουσαν αντιληπτοί από τα θύματα τους, δεν δίσταζαν να τα χτυπήσουν. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω πως είναι χαρακτηριστική η δράση τους. Μία περίπτωση κλοπής στο Ηράκλειο, που λίγη ώρα μετά το περιστατικό το ηλικιωμένο θύμα κατέληξε. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής οι τρεις από τους άνδρες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, ενώ αναζητείται το τέταρτο άτομο και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί και ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράνομη κατοχή όπλου και οπλοφορία, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ήρα. Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, που δικάζεται η υπόθεση θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας με κατηγορούμενη τη μητέρα της, Ορούλα Πισπυρίγκου. Ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε την εξαίρεση της Προέδρου του Δικαστηρίου. Συνδεόμαστε ζωντανά με τα δικαστήρια και την Γεωργία Κακή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεωργία. Ιωάννα, σήμερα επρόκειτο μάλιστα να απολογηθεί η 34χρονη μητέρα από την Πάτρα. Ωστόσο, στην έναρξη της διαδικασίας, ο κύριος Αλέξης Κούγιας υπέβαλε, όπως είπες και εσύ, αίτημα εξαίρεσης της Προέδρου του Δικαστηρίου με την αιτιολογία ότι αμφιβάλλει για την αμεροληψία της. Και στη συνέχεια ανέγνωσε το πολυσέλιδο έγγραφο της αίτησης, μέσα στο οποίο ήταν οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλει αυτή την αίτηση εξαίρεσης, ανάμεσα στους οποίους είναι ότι δεν του επέτρεψε το δικαστήριο να εξετάσει κάποιους μάρτυρες από την πλευρά της υπεράσπισης και ότι δεν έγινε τοξικολογική πραγματογνωμοσύνη.
Και στη συνέχεια ο κύριος Κούγιας είπε πως είναι σκάνδαλο να είναι η κυρία κατηγορουμένη στη φυλακή με αυτή την κατηγορία και ότι αν ήθελαν να βρουν κάποιον λόγο για να τη βάλουν μέσα, ας έβρισκαν κάποιον άλλον. Και τελείωσε λέγοντας ότι δεν της επιτρέπω σήμερα να απολογηθεί και η κατηγορουμένη θα με ακούσει, γιατί εγώ για αυτήν είμαι ο Θεός της δικηγορίας. Και το δικαστήριο Ιωάννα έχει διακόψει προκειμένου να αποφασίσει επί της αίτησης εξαίρεσης. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Αναβιώνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη του γνωστού παρουσιαστή για τη δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας πει περισσότερα. Ανδρονίκη. Έπειτα από αίτημα τη συνηγόρου τη καταγγέλλησης του Ιωάννα, ξεκίνησε σήμερα το πρωί και κλεισμένων των θυρών, όπως είχε γίνει και πρωτόδικα, η δίκη για τον γνωστό παρουσιαστή, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο βίντεο με ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων, σεξουαλικού περιεχομένου κατά εξακολούθηση. Ο ίδιος άσκησε έφεση για τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς το Φεβρουάριο του 2022 είχε επιβληθεί ποινή φυλάξης 5 ετών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Έφεση να σου πω ότι άσκησε και ο εισαγγελέας πρωτοδικών, καθώς υποστηρίζει ότι έπρεπε το αδίκημα να μετατραπεί από πλημέλημα σε κακούργημα. Στην αρχή λοιπόν της εκδίκασης σήμερα της υπόθεσης, τυπικά έγιναν χθες και οι δύο εκθέσεις, όμως κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας θα δούμε αν τελικά θα μετατραπεί το αδίκημα από πλημέλημα σε κακούργημα, Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρονίκη. Ανάστατοι είναι οι γονείς των μαθητών του 19ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο, καθώς έπεσαν σοβάδες αλλά και μέρος του ταβανιού από αίθουσα. Ευτυχώς από την πτώση της οροφής κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός είχαν βγει από την αίθουσα. Οι γονείς όμως είναι γανακτισμένοι και λένε πως πότε η τύχη θα είναι με το μέρος τους, ώστε να μην πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών τους, καθώς ανάλογο περιστατικό συνέβη σε άλλη αίθουσα του σχολείου πριν από 8 μήνες. Εικόνες καταστροφής στη σχολική αίθουσα του 19ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο μετά την πτώση τμήματος της οροφής χθες το μεσημέρι. Η τάξη ήταν άδεια τη στιγμή που έπεσαν οι σοβάδες στα θρανία, τις καρέκλες και την έδρα του καθηγητή, ενώ θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει και σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο μαθητή αν η πτώση γινόταν σε ώρα μαθήματος. Την στιγμή που τα παιδιά έτρωγαν στη διπλανή αίθουσα, έπεσε αυτό το κομμάτι εδώ. Θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και στη διπλανή αίθουσα, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία έγκριση από κανέναν, από καμία τεχνική υπηρεσία, από κανένα δήμο, παρόλο που έχουμε στείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό πάρα πολλά έγγραφα, ότι όλος ο όροφος είναι ασφαλής και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές και δάσκαλοι της 6ης Δημοτικού στο συγκεκριμένο τμήμα που βρισκόμαστε, που μόλις λίγα λεπτά είχαν βγει από την αίθουσα και κατέρευσε το τμήμα της οροφής. Οργισμένοι οι γονείς πρόκειται να καταθέσουν μήνυση τις επόμενες ημέρες, καθώς όπως λένε τα παιδιά τους γλίτωσαν από καθαρή τύχη. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν αν χτύπαγε κάποιο παιδάκι, αλλά δεν μπορεί οι γονείς να στέλνουμε τα παιδιά μας το 2023 και από τύχη να τα παίρνουμε σώα στο σπίτι. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα κινηθούμε προς πάσα κατεύθυνση τόσο νομικά οι γονείς, όσο και με πολλές κινητοποιήσεις και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει συντήρηση. Δεν υπάρχει μερίμνα και θεωρούμε ότι αυτό είναι εγκληματική αμέλεια. Μέλη του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων καταγγέλνουν ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει ανάλογο περιστατικό και εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς όπως λένε τα παιδιά τους είναι εκτεθειμένα στο κίνδυνο. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει πριν 8 μήνες πάλι. Την πρώτη φορά ήταν τύχη, τη δεύτερη είναι τύχη. Δεν θα συνεχίσουν να γίνουν θαύματα και κάποια στιγμή πρέπει ο Δήμος να κάνει κάτι ο Δήμος, ο οποίος μας κοροϊδεύει εδώ και ένα χρόνο τώρα. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Εγάλεο ζητά με ανακοίνωσή της τη διερεύνηση των περιστατικών από τα υποπτεύοντα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας, αλλά και από τη δικαιοσύνη. Με ληστή πάλεψε μια υπάλληλος φαρμακείου στο Κερατσίνι και όλα καταγράφηκαν καρέ-καρέ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο δράστης μπήκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ζήτησε χρήματα. Ωστόσο, η υπάλληλος άρχισε να τον σπρώχνει. Η Ιωάννα Φακιόλα μίλησε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 και είπε πως δεν κάλεσε σε βοήθεια όταν είδε τον ληστή και ενστικτοδός προσπάθησε να τον απομακρύνει. Ο δράστης άρπαξε 250 ευρώ και εξαφανίστηκε.
Είναι λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας. Άγνωστος φορώντας μαύρα ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα full face, εισβάλλει σε φαρμακείο στο Κερατσίνι και πλησιάζει την ταμιακή μηχανή. Η τολμηρή υπάλληλος του φαρμακείου Ιωάννα Φακιόλα δεν φάνηκε να φοβήθηκε ούτε στιγμή και προσπάθησε να αποθήσει τον δράστη. Την ώρα που μπήκε μέσα έμεινε κόκαλα, έτσι, δεν ήξερα τι να κάνω. Και με το που τον βλέπω ότι αρχίζει και μπαίνει προς το πλευρά μου, δεν σκέφτηκα τίποτα. Ενστικτοδός απλά άρχισε και τον έσπρωχνα και εμένα να προστατεύσω, αλλά και εδώ και τη δουλειά μου, το ταμείο. Όπως βλέπετε και στο βίντεο ντοκουμέντο, όλα διαδραματίστηκαν σε ελάχιστα λεπτά, με τον ληστή να καταφέρει τελικά να φεύγει έχοντας αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Τότε η νεαρή υπάλληλος καλεί σε βοήθεια. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν είπα καν στον εαυτό μου, ούτε βοήθεια δεν φώναξα. Απλά του έλεγα τι κάνει, σταμάτα και τον έσπρωχνα όλη την ώρα με ό,τι δύναμη έχω. Για να φύγει εδώ από το χώρο. Όπως λέει η υπάλληλος του φαρμακείου Ιωάννα Φακιόλα, μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 πρωινή ζώνη, γνωρίζει πως η αντίδρασή της δεν ήταν σωστή. Όμως, όπως λέει, εκείνη δεν δίστασε στιγμή. Μου έλεγε δεν έπρεπε να το κάνεις, έπρεπε να κάτσεις στην άκρη και να πεις μη με πειράξεις και κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα. Απλά αντέδρασα έτσι. Τώρα που το ξανασκέφτεστε. Μου βγήκε αυτό το θάρρος και το έκανα. Ο δράστης φαίνεται να έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών της περιοχής, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που ληστεύει φαρμακείο, ενώ αναζητείται από την αστυνομία. Φωτιά έχουν πάρει τιμές στα τρόφιμα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως φρούτα και λαχανικά φεύγουν από τα χωράφια ακόμα πιο ακριβά, καθώς έχει ανέβει το κόστος των παραγωγών. Οι αυξήσεις ζαλίζουν. Τα λαχανικά αυξήθηκαν κατά 31%, τα φρούτα 25% και το ελαιόλαδο 106%. Με καπέλο φεύγουν ακόμα και από το χωράφι αρκετά προϊόντα, με την τελική τιμή στο ράφι να καίει και τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού δεν προλαβαίνουν τις απανωτές αυξήσεις. Όλα απάνω. Όλα. Και κάθε φορά πιο πολύ. Μεσολαβούν βέβαια και πολλοί μεσάζοντες μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στη σούπερ μάρκετ. Οπότε αναγκαστικά πλέον και αυτοί θα πρέπει να βάλουν ένα κέρδος επιπλέον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα φρούτα και τα λαχανικά έφυγαν από το χωράφι το 12μηνο 2022-2023 αυξημένα κατά 18,5%. Συγκεκριμένα, τα λαχανικά και κυπευτικά διατέθηκαν το Σεπτέμβριο του 2023 από τους παραγωγούς έως και 31% ακριβότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα φρούτα κατά 25%, ενώ η αύξηση στο ελαιόλαδο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αφού αγγίζει και το 106,8%. Και τα φρούτα όλα έχουν πάρει λίγο παραπάνω, όλα. 20 ευρώ θέλω εγώ, με 2-3 πραγματάκια. Τι καφέ, λάδι που λες, πάμε στο κατοστάργο. Παρά τους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην αγορά, όπως λένε οι καταναλωτές, οι ανατιμήσεις ροκανίζουν το εισόδημά τους. Πολύ ακριβά έχουν πάει. Πολύ ψηλά όλες οι τιμές. Κάθε μέρα που πάμε είναι και πιο ακριβά. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, το μπαράζ των ανατιμήσεων θα συνεχιστεί, καθώς οι αυξημένες τιμές των παραγωγών σε λίγο διάστημα θα μετακυλήσουν στο ράφι, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τη Βάλια Πηλιανίδη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.